Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιόρτασαν την Παναγία τη Γιάτρισσα στο Λουτράκι. Πλήθος πιστών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών παραβρέθηκαν χθες στο μέγα πανηγυρικό Εσπερινό που χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, ενώ ακολούθησε περιφορά της εικόνας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και προηγημένα. Μπροστά στον υπέρθυση τόκο της Άνης, της συζύγου του Ιωακήμ, οι οποίοι αξιώθηκαν από τον Θεό σε βαθύ γύρας να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός. Αναπολύει στο παρελθόν και βλέπει μέσα από την Αγία Γραφή αυτό το πρόσωπο να είναι γέφυρα που ανεβάζει από τη γη στον ουρανό τους ανθρώπους. Κοιτάζει στη γη και διαπιστώνει ότι είναι η ράβδος Ααρών η βλαστήσασα. Προσπαθεί να κατανοήσει και δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ανέβει την κλίμακα που είδε ο Ιακώβ και την πύλη που ήταν και έμεινε κλεισμένη για να περάσει δι' αυτής μόνο ο Κύριος μας. Αλλά καταλήγει και σε συμπεράσματα. Γράφει σε έναν ύμνο που ψάλαμε απόψε. «Γεννάτε τίνην η Θεοτόκος και ο κόσμος συναυτή ανακαινίζεται», και προσθέτει «τίκτεται και η Εκκλησία την εαυτής ευπρέπειαν καταστολίζεται», που σημαίνει «γεννιέται η Παναγία και ο κόσμος, αφού υπήρξε αποτέλεσμα υπερφυσικού γεγονότος, μαζί της ανακαινίζεται. Γεννιέται και η Εκκλησία, την βλέπει τόσο πολύ στολισμένη με αρετές, που θέλει να τις αρπάξει, να τις κρατήσει δικές της και να είναι το στολίδι της οι αρετές της Παναγίας. Και με αυτές τις δυο σκέψεις μας δίνει τον στόχο των σκέψεων που απόψε πολύ σύντομα θα εκθέσουμε στην αγάπη σας. Γεννάτε και ο κόσμος συναυτή ανακαινίζεται.